όπου βλέπουμε πίσω μας το φλεγόμενο ακόμα πλοίο Μαρίνα Μοσχάτση. Ακούμε. Από την, είμαστε περίπου 4 μίλια από την Ερίκουσα. Είμαστε μπροστά, όπως βλέπετε, από το πλοίο, το οποίο φλέγεται ακόμα. Υπάρχουν ορισμένα σημεία πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου, τα οποία καίγονται ακόμα. Έχουμε δηλαδή δύο φλόγες. Βλέπετε και μια συντονισμένη επιχείρηση, προκειμένου να ρίχνουν νερό. Είναι εδώ πυροσβεστικά οχήματα από την Κέρκυρα, στο πλοίο Γρηγόρης, όπως ίσως βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Είναι πλοία από την Αλβανία, είναι πλοία του λιμενικού, είναι ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, πολεμικά πλοία. Είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, κυρίως για να σβήσει φωτιά σε αυτή τη φάση και βεβαίως να δούμε τι γίνεται και με το αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται στο λιμάνι της Κέρκυρας. Έχουν φτάσει όσοι μπήκαν στις Λέμβους, όπου γίνεται και η καταμέτρηση. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία τώρα για το τι θα γίνει. Βλέπετε εδώ τις εικόνες, είναι χαρακτηριστικές πραγματικά και συγκλονιστικές αυτές οι οποίες μεταδίδουμε. Βλέπετε τον πυκνό καπνό να βγαίνει από το καράβι. Βλέπετε τα πλοία να είναι γύρω του, να το έχουν περικυκλώσει πυροσβεστικά για να ρίχνουν νερό και από τις δύο πλευρές. Είναι πάρα πολύ ώρα αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία συντονίζεται. Υπάρχουν, όπως σας έλεγα, και από την Αλβανία σκάφη είδαμε προηγουμένως. Είδαμε και ιταλικά. Υπάρχει μια προσπάθεια πολύ μεγάλη να δούμε τι θα γίνει τελικά με το πλοίο. Βλέπουμε ακόμα φλόγες. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία που μας φέρνει. Βέβαια, μνήμες του παρελθόντος θα ελπίσουμε να μην είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, βέβαια. Πάμε, Μαρίνα, όσο εσύ μας δίνεις την εικόνα, θα κάνουμε σύνδεση τώρα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο Νίκος Καπόκλης για να δούμε επισήμως τι στοιχεία δίνει το Υπουργείο για τους αγνοούμενους και φυσικά για τους δύο εγκλωβισμένους και για τους Έλληνες. Γιατί από την αρχή ξέραμε ότι τους επιβαίνοντες υπήρχαν και μέλη του πληρώματος, αλλά και Έλληνες επιβάτες. Έλα, Νίκο. Μας ακούει ο Νίκος Καπόκλης. Έχουμε, να ξέρετε, μέχρι να εντοπίσουμε τον Νίκο Καπόγλη, έχουμε επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τους καταμετρημένους. Συνολικά έως αυτή την ώρα πόσοι έχουν καταμετρηθεί. Θα μας τα πει σε λίγο. Τώρα θα συνδεθούμε ξανά με τον, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Καπόγλη. Εν τω μεταξύ, να συνδεθούμε ξανά με τη Μαρίνα Μοσχάτη. Η εικόνα είναι πάντα εκεί, είπαμε, ανοιχτά τη νήσου Ερικούσας. Είναι το πλοίο, για όσοι τυχόν τώρα άνοιξαν τη τηλεοράση του, 4,5 το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά. Από την οικομηρία της έφυγε το πλοίο, πήγαινε προς τον Πρίτεζη. Έφτασε ποτέ περίπου 2,5 ώρες μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα. Εκεί στο σημείο που βλέπετε ξέσπασε η πυρκαγιά. Επιχείρηση απεγκλωβισμού εξελίσσεται πετυχημένα μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε να ολοκληρωθεί και πετυχημένα. Είναι... Μαρίνα. Έλα, Μαρίνα, τώρα μας ακούς εσύ. Ναι, σας ακούω. Ναι. Πραγματικά όλοι ελπίζουμε να υπάρξει αίσιο τέλος, πραγματικά αίσιο τέλος αυτή την περιπέτεια των ανθρώπων που έζησαν από τα ξημερώματα. Από τα ξημερώματα που έχει ξεκινήσει αυτός ο αγώνας δρόμου, ένας αγώνας δρόμου για τη διάσωση των επιβαινόντων. Πλάνα από ψηλά βλέπετε εσείς τώρα τι γίνεται γύρω-γύρω, περιμετρικά του πλοίου. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να ελπίζω να την έχουμε για να δείτε. Θα μας το μεταφέρει ο Νίκος Καπόγλης. Σκάφη, η φρεγάτα Ίδρα, όπως μας έλεγες και εσύ, ήταν εκεί. Και τώρα εμείς βλέπουμε πλάνα, κυρίες και κύριοι, μέσα από τις οσίβιες, σε μία από τις οσίβιες Λέμβους, όπου μεταφέρθηκαν αμέσως οι πρώτοι επιβαίνοντες. Δεν έχει φως που σημαίνει, καταλαβαίνετε, επειδή είναι πλάνα από το πρωί, μόλις δεν έχει ξημερώσει καν, ίσα που έχει ξημερώσει και έχουν πάει οι άνθρωποι εκεί, έχουν μεταφερθεί με τα σωσίβια τους. Και οι πρώτες πληροφορίες αμέσως μας έλεγαν ότι ειδοποιήθηκαν αμέσως για να μπορέσουν για να ξεκινήσει η διαδικασία από μάκρυνση. Ειδοποιήθηκε και η ελληνική ακτοφυλακή και η ιταλική που ανέβαζε και πριν από λίγο και ένα tweet που λέει για την συνεργασία που έγινε με τις ελληνικές αρχές και την επιχείρηση αυτή του απεγκλωβισμού και της απομάκρυνσης. Γιάννης Ανδριώτης από την Κέρκυρα, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι βέβαια πλέον. Ακριβώς. Μεσημέρι, σωστό. Ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, καταρχήν από την ίδια την εταιρεία, η οποία όπως υποχρεούται πρέπει να βρει τον τρόπο να μείνουν οι άνθρωποι, να υπάρχει σύντηση και φυσικά να φύγουν μετά από την Κέρκυρα για να πάνε στους τελικούς προορισμούς. Αυτό γίνεται στην εργασία και με τις τοπικές αρχές. Οι πληροφορίες είναι ότι ήδη έχουν βρεθεί τουλάχιστον 3 ξενοδοχεία, τα οποία βρίσκονται μάλιστα σχετικά κοντά στο λιμάνι της Κέρκυρας, τα οποία θα φιλοξενήσουν τους ανθρώπους, οδηγούς, οικογένειες,
όσοι ήταν εγκλωβισμένοι στο πλοίο, το φερόμενο πλοίο και μεταφέρθηκαν εδώ στο νησί τη Κέρκυρας. Ενώ να είναι και τρόπο για όσου επιθυμούν την άμεση αναχώρησή του από το νησί για κάποιο άλλο προορισμό να διευκολυνθούν. Να σου πω ότι γίνεται μια προσπάθεια και από την Ένωση Συνοδόχων και από την Περιφέρεια και από τον Δήμο τη Κεντρική Κέρκυρας για να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη βοήθεια στους ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα έχουν ξεκινήσει και φεύγουν από το χώρο που έχει στηθεί στο λιμάνι της Κέρκυρας για να μπορούν να καταμετρηθούν και να υπάρχει ένα συντονισμό και να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία για να ηρεμήσουν λίγο αυτοί οι άνθρωποι. Οι οικογένειες είδαμε, μητέρες να κρατούν τα μωρά τους στην αγκαλιά. Βρέφει μάλιστα ένα εξ αυτών για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον διοικητή, τον κύριο Ρουμπάτη. Πληροφορίες λένε μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Για τέσσερις ξέρουμε και τώρα όλο το ενδιαφέρον βρίσκεται εκεί, στο πλοίο. Δεν ξέρω αν έχεις άλλες πληροφορίες εσύ, Γιάννη, για την. Όπως μετέφερε και η Μαρίνα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αυτό το οποίο μαθαίνουμε και εμείς από τους τοπικούς φορείς. Από τους διασώστες είναι ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες και από πλοία τα οποία ανήκουν σε ψαράδες ή σκάφη, κυρίως από το βόρειο της πλευράς της Κέρκυρας, να σαρώσουν την περιοχή προκειμένου να βρουν τυχόν αγνοούμενους οι οποίοι έχουν πέσει στα νερά προσπαθώντας να ξεφύγουν από το πλεγόμενο φέρι. Ελπίζουμε να μην έχει γίνει κάτι τέτοιο και αν έχει γίνει, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση να βρεθούν άμεσα οι άνθρωποι και όσο φυσικά έχει φως έξω, αυτή είναι το σημαντικό της επιχείρησης. Αν μας κοντινιάζει, τον γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Να σου πω ότι μέχρι στιγμή, πάντως, τουλάχιστον σύμφωνα με αναρτήσεις από μέλη της ομάδας διάσωσης, παρότι προσπαθούν να σαρώσουν την περιοχή, δεν έχουν δει κάποιον να μπει στη θάλασσα. Ας ελπίσουμε, αν υπάρχουν αγνοούμενοι, να βρεθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και ο καιρός είναι σύμμαχος. Ευτυχώς, τουλάχιστον σε αυτό μας έχει βοηθήσει για να επιχειρήσουμε ξανά να